και θα καλησπερίσουμε τον προπονητή της γυναικείας ομάδας handball του ΠΑΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Πελεκίδη. Καλησπέρα, coach, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Με το δεξί και η ομάδα, νομίζω είναι σε καλό momentum. Μία νίκη κόντρα στη Βέρεια 17, έκανε το 1-0. Η σειρά μεταφέρεται στη Βέρεια, να πούμε και στον κόσμο ότι είναι στις δύο νίκες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, στις δύο νίκες είναι, ναι. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ, νομίζω ήταν το φαβορί και πριν την αναμέτρηση και έδειξε ότι είναι ανώτερος από την Βέρεια 17. Δεν ξέρω αν περιμένετε το μάτς πιο δύσκολο, αν ήταν όπως το περιμένατε. Εντάξει, θεωρητικά είμαστε το φαβορί στο ζευγάρι του τελικού. Τα φαβορί για μένα συνήθως είναι στη θεωρία, πρέπει να τα αποδεικνύεται στην πράξη και εμείς αυτό δεν θα θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, περιμέναμε, γιατί είχαμε παίξει και πριν λίγες ημέρες με την Βέρεια στα πλήρη του πρωταθλήματος. Δεν είχαμε κερδίσει εξίσου εύκολα μέσα στη Βέρεια. Αλλά πάντα ένας τελικός περιμένεις να είναι με ιδιαίτερες συνθήκες, ο αντίπαλος να προσαρμόσει κάποια πράγματα. Οπότε περιμέναμε και εμείς ότι θα είναι ένα παιχνίδι διαφορετικό. Ήταν για τα πρώτα 20 λεπτά, μετά κάναμε προσαρμογές δυναμικά μας, δέκαμε τις λύσεις και οδηγηθήκαμε σε μια δίκαιη νίκη. Πάντως, coach, και το χθεσινό παιχνίδι νομίζω έγινε στη σκιά του θανάτου του Γιάννη Χασιώτη, του ανθρώπου που ουσιαστικά ήταν ο ηγέτης της ομάδας, και είναι κάτι που πολύ δύσκολο θα ξεχαστεί, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο νεότατο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, και νομίζω αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Βέρειας για την προσπάθεια την οποία κάνουν αυτό το διάστημα. Ειδικά μιλάω πάντα και μετά το χαμό του Γιάννη του Χασιώτη, γιατί είναι δύσκολο. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορείς να το αποδεχθείς εύκολα. Οπότε τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο για την προσπάθειά τους. Και σίγουρα τους γίνεται κάτω από τη σκιά αυτού του περιστατικού, αλλά δυστυχώς στη ζωή τα πράγματα έτσι είναι, η ζωή προχωράει. Οπότε κοιτάμε μπροστά και ευχόμαστε ότι καλύτερο και πάνω απ' όλα υγεία βασικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό όντως είναι το πιο σημαντικό. Πολλές φορές το ξεχνάμε όλοι μας, coach. Το θυμόμαστε όταν ακούμε τραγικά περιστατικά. Ένα δυσάρεστο γεγονός, ναι. Και μετά πάλι ξαναγυρνάμε. Δεν ξέρω, ίσως είναι έτσι και η ζωή φτιαγμένη. Να ξεχνιόμαστε με πράγματα και να αναλωνόμαστε με πράγματα που δεν αξίζουν στο φινάλε, αλλά δεν ξέρω πώς μπορούν να καταφέρουν να το αλλάξουν αυτό το πράγμα. Είναι λίγο δύσκολο στην πράξη να το καταφέρεις, να μην χαλιέσαι με πράγματα που δεν αξίζουν. Γυρνάμε λίγο στην ομάδα. Η δουλειά θέλει ο καθένας τον εαυτό του για να γίνει αυτό. Διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, γιατί πολύ δεν γίνεται νομίζω. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει δραματικά, αλλά λίγο αλλάζει. Αν μπορούσαμε όλοι μας. Τροποποιείται. Έτσι. Γυρνάμε και πάλι στην ομάδα, coach. Είναι το φινάλε μιας χρονιάς. Η ομάδα σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες? Δηλαδή, μυστήρια χρονιά, απαιτητική, χωρίς κόσμο, με διακοπές. Είναι νομίζω η πιο δύσκολη χρονιά που διανύουμε. Προερχόμαστε ήδη από την προηγούμενη χρονιά με ένα πρώτο lockdown. Ξεκίνησε η χρονιά όπως κάθε χρόνο τον Αύγουστο με την προετοιμασία. Είχαμε διακοπή πάλι τον Οκτώβρη. Γενικότερα αυτό για τον αθλητή είναι ό,τι χειρότερο, γιατί όταν δεν έχει μια ροή μέσα στην διάρκεια της σεζόν είναι δύσκολο το να μπορέσει και προσαρμογές να κάνει και να λειτουργήσει όπως πρέπει και ο οργανισμός του, γιατί προσπαθείς μέσα στην χρονιά να έχεις περίοδους που η ομάδα φορμάρεται, περίοδους που την δεφορμάρεις ανάλογα με τη σημαντικότητα των παιχνιδιών. Οπότε είναι δύσκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό, αλλά περισσότερο είναι πιο δύσκολο για το μυαλό του αθλητή, γιατί πλέον η χρονιά έχει τραβήξει χρονικά πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει τέλος Ιουνίου και σίγουρα τα κορίτσια είναι κουρασμένα και σωματικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Οπότε θέλουμε και εμείς να τελειώσει η χρονιά μας την Κυριακή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να φορτιστούμε όλοι μας και να χαλαρώσουμε και μετά να προγραμματίσουμε την επόμενη σεζόν. Σε μια ομάδα που είναι μέσα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, coach, και τα κορίτσια το ξέρουμε όλοι δεν αμείβονται με εκατομμύρια ούτε με χιλιάδες ευρώ. Πόσο έχει λείψει ο κόσμος, που κακά τα ψέματα νομίζω είναι μεγαλύτερη ταμιβή για αθλητές του handball, του πόλο, ακόμα και του βόλεϊ, που δεν έχουν τόση μεγάλη προσοχή από όλους μας. Πόσο έχει λείψει ο κόσμος στα κορίτσια φέτος, που συνεχίζουν και κάνουν πορεία πρωταθλητισμού? Έχει λείψει πάρα πολύ και εμείς το βιώνουμε έντονα, γιατί τις προηγούμενες χρονιές στους τίτλους είχαμε τον κόσμο δίπλα μας. Οπότε είναι αυτό που είπες, ότι είναι ανταμοιβή όταν είναι τον αθλητή που παίρνει τον μπράβο, το χειροκρότημα για την προσπάθεια την οποία κάνει. Και φέτος είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μακριά μας και μας έχει λείψει, και θεωρώ ότι αν τον είχαμε δίπλα μας σίγουρα θα ήμασταν και καλύτεροι
όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό και θεωρώ ότι και στο κομμάτι της Ευρώπης, στα μάτια που παίξαμε με την Μαλάγα στους 8, ενδεχομένως να είχαμε και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα αν είχαμε τη στήριξη του κόσμου. Έχει μπει coach επιτάπητος ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά ή περιμένετε να ολοκληρωθεί η φετινή για να πάει ο ΠΑΟΚ και εσείς και η διοίκηση και οι παίκτες στην επόμενη? Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, η αλήθεια είναι, γιατί η χρονιά ήδη τραβάει πολύ, οπότε αν περιμέναμε να τελειώσει η χρονιά, νομίζω θα πέφτανε έξω σε αρκετά πράγματα. Οπότε ήδη εδώ και το τελευταίο δίμηνο έχουμε ξεκινήσει το προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν και νομίζω είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο, γιατί ο στόχος είναι πάντοτε η ομάδα κάθε χρόνο να παρουσιάζεται ανταγωνιστική, καλύτερα από την προηγούμενη σεζόν. Ο στόχος μας είναι υψηλή, οπότε και του χρόνου θα παρουσιάσουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Η Ευρώπη είναι το μεγάλο αποθυμένο? Όχι ότι τα πήγατε άσχημα φέτος, αλλά νομίζω ναι, όλοι δεν το λέω σαν αποθυμένο, απλά είναι σίγουρα ένας στόχος ο μεγάλος που στόχος, όλοι ναι, το έχουμε στο μυαλό μας. Ακριβώς, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το EHF Cup που παίζουμε, το οποίο μας δίνει δυνατότητα, έχοντας μια καλή ομάδα, να μπορέσουμε να φτάσουμε υψηλά. Οπότε θα στοχεύσουμε, αν μπορέσουμε να πάμε ένα σκαλί παραπάνω από ό,τι πήγαμε φέτος. Ωραία, εγώ να σας ευχηθώ καλή τύχη στο επόμενο παιχνίδι. Αν μπορέσετε να το πάρετε από τώρα, νομίζω θα είναι καλό και για εσάς και για την ψυχική σας υγεία και τη σωματική υγεία. Καλή επιτυχία, καλή ξεκούραση στη συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Εδώ είμαστε. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο, coach. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλή συνέχεια. Γεια.